δύσκολα, αλλά έχει τις υπόλοιπες, ότι δεν είναι αντίθετη αν χρειαστεί να διευκολύνει ο ένας Δήμος τον άλλον, έτσι ώστε να ξεκινήσει η δημιουργία. Δηλαδή, για να μπορέσει ο Δήμος της Πόλης, για να το κάνω πιο απλό, να φτάσει την αστική συγκοινωνία μέχρι το αεροδρόμιο, θα έπρεπε να το αποδεχτούν και άλλοι δύο οι οποίοι ήταν ενδιάμεσα. Αυτές λοιπόν τις διαβεβαιώσεις τις είχαν πάρει και από τον κύριο Κατζηκαλίνιο και από τον κύριο Πίλη. Εδώ μπροστά μου έχω μία συνέντευξη την οποία έδωσε ο προϊστάμενος της ΔΕΑΣ, ο κύριος Καλούδης, προχθές στο βήμα της ΠΟ, ο οποίος λέει στην έγγραφό του ότι από το 2008 έχουμε στείλει επιστολή στον Ομάρχη με την οποία εκφράζουμε την πρόθεσή μας να εκτελέσουμε το δρομολόγιο για το αεροδρόμιο, εάν και εφόσον μας το επιτρέψουν. Θεωρώ λοιπόν ότι ευθέως λέει ο Δήμος ότι δεν μου έχουν επιτρέψει να κάνω εγώ το δρομολόγιο, αλλά το φταίω. Απαντά λοιπόν ο Δήμος για αυτό που εσείς σήμερα μα ρωτάτε. Εκεί παίρνουμε μια απάντηση. Μας είπατε ότι προφανώς, επειδή ασκούμε κριτική στην κυρία Έπαρχο, παίρνουμε και πολιτική θέση. Μακριά από εμάς τέτοιου είδους υπενιγμοί ή τέτοιου είδους αυτές. Εμείς είμαστε ένας φορέας εργαζομένων οι οποίοι θα προστατεύσουν τον κλάδο τους. Από όπου και αν δεχόμεθα επίθεση, είτε αυτή σε εισαγωγικά επίθεση εργοδοτών, δημοσίων προσώπων, διοικητικής αρχής, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και κριτική να κάνουμε και να δεικνύουμε τα προβλήματά μας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προασπίσουμε τις θέσεις μας. Και βεβαίως θα ασκούμε κριτική στην όποια κυρία Έπαρχο, στην όποια κυρία Νομάρχη. Δεν νομίζω ότι περιορίζομαι μόνο στις αποφάσεις κυρίας Έπαρχου. Μιλάω για μια αλαζονική νομαρχία, παύλα επαρχία. Το πρώτο που μου ρωτήσατε δεν το θυμάμαι, αν θέλετε θυμίστε μου. Βάλατε ακόμα ένα θέμα. Μιλούσα για το θέμα των ταξί και του προδέσεων. Τα ταξί. Ναι, κατάλαβα. Να απαντήσω πρώτα για τα ταξί. Δεν είπατε γιατί απαντήσατε στο πρώτο ερώτημα. Για τα ταξί δεν έχω απαντήσει. Υπάρχει ένα ζήτημα. Σα είπα όμω ότι ο Δήμαρχο τη Κόμη και σε αυτό τουλάχιστον έχουμε όλα τα επιστήρια με τη συνεδρίαση, πολλέ φορέ σε πολλέ τοποθετήσει, σε δημόσιου φόρου, είτε στην Εβραϊκή Συναγωγή είτε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, έκανε συνεχείς επικλήσεις ή αν θέλετε την κλούση όπως το λέμε απλά την έπαρχο της ΚΟΥ και γιατί δεν προχωρούσε στη συγκεκριμένη απόφαση της χωροθέτησης μέσα στον χώρο του αεροδρομίου και ιδιαίτερα της στάσης. Και πρέπει να πούμε σε αυτό ότι δεν είναι και μόνο η πλευρά αυτή, είτε και η Ένωση Ξενοδόχων, είτε και διαμερισματούχοι. Θέλω να πω όμως ό,τι αφορά τον Δήμαρχο ότι ενώ λέτε ότι υπάρχει μεταξύ σας συνεννόηση, τουλάχιστον προς τα έξω, αυτό που βγαίνει είναι κάπως διαφορετικό. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείται όταν λέτε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Δεν έχει πάρει θέση, κύριε Γκυντήρη, έχει πάρει θέση η πορεία. Δεν είναι να διεκδικήσει, να δώσει συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω αν θα πάρει με συνέντευξη τι θα κάνει ο Δήμος. Εγώ ξέρω αυτό που δηλώνει ο προϊστάμενος της ΔΕΑΣ. Και αν θέλετε και κατηδίαν. Ένα λεπτό. Κατηδίαν, γιατί μπαίνουν τα ερωτήματα το ένα πίσω από το άλλο. Βεβαίως και δεν θα απαντήσω εγώ για τις προθέσεις του Δήμου της ΚΟ. Εγώ απαντώ βάσει αυτών που έχω. Το ότι ο Δήμαρχος της ΚΟ πίεζε το επαρχείο και κατ' επέκταση την Ομαρχία να λύσει το θέμα της σύνδεσης, πολύ καλά έκανε. Μα σας το λέω ότι κακώς αργήσαμε 3 χρόνια. Κακώς. Και σε αυτό φταίνουν οι αποφάσεις που πήραν, ο τρόπος που τις πήραν. Θεωρούνται όχι του ποδάριου, του στο γόνατο τις έχουν πάει. Προσπάθησαν βάζοντας για να απαντήσω και στο άλλο, επειδή λέτε ότι και άλλοι φορείς πίεσαν. Καλά έκαναν και πίεσαν. Βεβαίως και να υπάρξει λύση. Βεβαίως και η Ένωση των Ξενοδόχων πρέπει να ανησυχεί γι' αυτό. Εμείς δεν κατηγορούμε. Εμείς κατηγορούμε εκείνες τις πρωτοβουλίες οι οποίες πάρτηκαν παράνομα, παράτυπα. Αυτό είναι που. Αν θέλετε, μας κάνει να μην ενδύουμε. Όσον αφορά σε αυτό που είπατε για τα ταξί, βεβαίως και θα απαντήσουν τα ταξί, η Ένωση των Ιδιωτικών Ταξί, γιατί δεν έχουν κάνει το έγγραφο προς το επαρχείο. Αλλά το θεωρώ τελείως υποκριτικό αυτό από πλευράς επάρχου. Τι θα πει, θα πιέσω το Υπουργείο, ποιο Υπουργείο θα πιέσει. Εν μία πρωία πήρε μία απόφαση. Έβαλε το κάνουν τα χρέη αερολιμενάρχου και τρεις φορείς να πιέσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Και είπαν, έχω εδώ έγγραφο που λέει γνωμοδότηση του αερολιμενάρχου. Ποια συγκοινωνιακή μελέτη έγινε και επελέχθη η θέση Α. Και ποιο Υπουργείο είναι αυτό που βάσει αυτής της μελέτης θα πει όχι η Α, η Γ, η Β. Καλούμε την κυρία Έπαρχο να αφήσει αυτά τα παιχνίδια, ιδιότητα παιχνιδιών πρόκειται,
και να προχωρήσει αύριο το πρωί στη στάση εκεί που λέει, στις παρυφές του αεροδρομίου. Διότι εάν ξεκινήσει η σεζόν με το φτέρ εντός του αεροδρομίου, εμείς θα χαρίσουμε όλο το χώρο στάθμισης και αυτών των τουριστικών στο φτέρ. Δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε εμείς. Είναι ξεκάθαρο.